Ναι, μόνο μια φορά την είδα. Πόσο χρονών ήταν αυτή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μια φορά την είδα, περνούσε πάνω, mm-hmm. δεν την είδα. Πηγαινόταν συχνά, δηλαδή δεν έμενε στο σπίτι τη, ε? Όχι, όχι. Mm-hmm. Είχατε ακούσει ποτέ φασαρία μέσα στο σπίτι? Όχι, μόνο τηλέφωνα έφτιανε. Μόνο τηλέφωνα δυνατά. Μιλούσε πολλές φορές στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο και χτυπούσε και τα πόδια της και φώναζε αλβανικά φυσικά. Χτυπούσε, φώναζε αλβανικά και όλα αυτά. Μάλιστα. Επισκέψεις δεχόταν στο σπίτι, ακούγατε? Όχι, όχι. Δεν είδα κανέναν. Ούτε άκουσα κανέναν. Μόνη της έρχονταν. Τις τελευταίες ημέρες έλειπα από εδώ, δεν ήταν. Έχει, κανένα δύο μήνες δεν φάνηκε. Γενικότερα προκαλούσε πρόβλημα στην περιοχή, στη γειτονιά, στην πολυκατοικία? Όχι, όχι. Ούτε καταλάβαινα πότε ερχόταν, μόνο το τηλέφωνο που την άκουγα. Μόνο το τηλέφωνο την ακούγατε. Είχατε ακούσει ποτέ κάτι περίεργο, κάτι για μωρά ή κάτι τέτοιο? Όχι. Ήταν ποτέ έγκυος συγκεκριμένα, την είχατε δέγκυος? Δεν, μια φορά την είδα όλο κι όλο. Mm-hmm. Δεν την είδα. Φύγαμε λοιπόν. Σοκάρουν συνολικότερη αποκάλυψη για τη συγκεκριμένη γυναίκα, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα και με άλλο νοικοκυριό πολυκατοικία, ανατακτά χρονικά διαστήματα έμενε στην περιοχή σα, έμενε στην πολυκατοικία. Ναι, και είναι όντως, και εγώ ξαφνιάζομαι με αυτά που ακούω. Να σας πω ότι δεν την έβλεπα πολύ συχνά στην πολυκατοικία, αλλά σίγουρα είναι τραγικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και ενημερωνόμαστε κι εμείς γι' αυτό. Ακούγατε ποτέ εσείς φασαρία από το σπίτι της? Γιατί πάλι ο Νίκος μας είπε ότι άκουγε συχνά φασαρία. Κοιτάξτε, δεν μπορούσα να προσδιορίσω αν είναι από την οικία. Είναι μια πολυκατοικία που έχει και πολλά γραφεία, έχει και αρκετές οικογένειες. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Τώρα βέβαια που μπορεί να τα συνδέσω κάπως στο μυαλό μου, δεν μπορώ να σας πω και, mm-hmm. και αρνητικά και όχι. Εσείς δεν είχατε επιτύχει ποτέ να οικειοφορεί, δηλαδή να είναι έγκυος? Όχι, να σας πω την αλήθεια, όχι. Δεν το γνωρίζω. Ανατακτά χρονικά διαστήματα έλειπε την πολυκατοικία. Δεν τη βλέπατε δηλαδή συχνά? Δεν την έβλεπα προσωπικά, δεν την έβλεπα συχνά.